σε πορτοκαλί συναγερμό παραμένει μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την 3η 22 Αυγούστου. Έτσι, σε πορτοκαλί συναγερμό παραμένει ολόκληρος ο νομός Εύρου, αλλά και το νησί της Αμοθράκης και το νησί της Λίμνου. Επίσης, σε πορτοκαλί συναγερμό είναι οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης και Ροδόπης, αλλά και η περιφερειακή ενότητα Καβάλας και Θάσου. Για τον λόγο αυτό, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση κίνησης εντός Δοδασών και των Αλσιλίων, όπως τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης. Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, και πολύ πιθανόν και τις επόμενες ημέρες, αυτό θα φανεί. Υπάρχει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει βγει ο καθημερινός, ο ημερήσιος χάρτης με το βαθμό επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς ανά περιφερειακή ενότητα. Η περιφερειακή ενότητα Καβάλας και Θάσου έχουν ενταχθεί στην κατηγορία 4 από χθες, δηλαδή στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για πρόκληση δασικής πυρκαγιάς. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί τεράστια εγρήγορση σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Γι' αυτό το λόγο και όλα το Σάββατο το μεσημέρι συγκλήθηκε και έγινε έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αναδειχθεί ο βαθμός ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε μια δασική πυρκαγιά, προκειμένου να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας, προκειμένου να αποφύγουμε τα λάθη την ώρα του όποιου συμβάντος, που το απευχόμαστε βέβαια. Και νομίζω ότι άπαντες οι εμπλεκόμενοι και η πυροσβεστική υπηρεσία και η αντιπεριφέρεια και οι Δήμοι μας, Δήμος Παγκαίου, Δήμος Καβάλας, Δήμος Νέστου, Δήμος Θάσου, η αστυνομία, άπαντες οι φορείς, δήλωσαν πανέτοιμοι στο όποιο συμβάν να παρέμβουν. Ήδη είχαμε ένα συμβάν εχθές μικρότερο κινδύνου στο Αγίασμα. Έχουμε σήμερα μια φωτιά σε αμπελώνες στο Μυρτόφυτο. Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί εκεί πέρα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί άπαντες, είτε επίσημοι φορείς, αλλά και ο καθένας με την ατομική του εγρήγορση και την ατομική του ευθύνη. Πρέπει να προσέχουμε και να μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί δυνητικά να βλάψουν το περιβάλλον, να βλάψουν το δάσος και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Γι' αυτό το λόγο έχουμε δώσει και την απόφαση απαγόρευσης των πολιτών μέσα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Αυτό συμβαίνει από χθες. Ισχύει και σήμερα. Η απόφαση θα πάψει να ισχύει μόνο όταν απενταχθούμε από την κλίμακα 4 και πάμε σε μικρότερη κλίμακα επικινδυνότητας. Για την ώρα ισχύει και δεν πρέπει κανείς να επισκέπτεται ούτε τα δάση ούτε τις δασικές εκτάσεις και πολύ δε περισσότερο να μην κάνει ενέργειες μέσα σε αυτά. Έχουμε ενημερώσει άπαντες τους αγροτικούς, τους κτηνοτροφικούς και τους μελισσοκομικούς συλλόγους, προκειμένου και τα μέλη τους να αποφύγουν τις όποιες δραστηριότητες μέσα σε δάση, κοντά σε δάση. Πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και οι υψηλές θερμοκρασίες, δυστυχώς, αυτό το φαινόμενο της υψηλής κυρασίας και υψηλών θερμοκρασιών θα συνεχίσουν να υφίστανται και τις επόμενες μέρες. Οπότε, τεράστια προσοχή, τα μάτια μας 14 και αν συμβεί το παραμικρό, καλούμε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου αυτή να οργανώσει τις περαιτέρω δράσεις. Είμαστε όλοι σε γρήγορη, σε ετοιμότητα και απευχόμεθα φυσικά να συμβεί το οτιδήποτε, αλλά επειδή αυτό είναι ένα απλό ευχολόγιο, πρέπει να είμαστε απόλυτα ενεργοποιημένοι. Σε ετοιμότητα παραμένουν και οι υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, καθώς η Δημοτική Αστυνομία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες απαγορεύουν την κίνηση των πολιτών τόσο στο δασάκι της Παναγούδας όσο και στο άλσος των Πεντακοσίων. Λοιπόν, όπως ξέρετε, από εχθές το πρωί η περιοχή μας είναι σε κατάσταση νούμερο 4, δηλαδή είμαστε σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Έχουμε αποτέλεσμα αυτών των μέτρων τα οποία πρέπει να πάρθουν, είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί η είσοδος μέσα στις δασικές περιοχές. Από χθες λοιπόν το πρωί όλος ο μηχανισμός, τόσο του Δήμου όσο όμως και της περιφέρειας, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, έχουν ενεργοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη υπήρχαν σε εισόδους της Παναγούδας, των Πεντακοσίων και της Παναγούδας, τα δύο λοιπόν δασάκια αυτά όπου απαγορεύεται η είσοδος. Ο Δήμος αυτό που έκανε έχει βάλει τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία απαγορεύει την είσοδο προς τον Σταυρό. Επίσης υπάρχει έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην μπαίνει κάποιος μέσα στα δύο δασάκια στα οποία προαναφέραμε. Και γενικά όλος ο μηχανισμός, δηλαδή ό,τι πρέπει να κάνει ο Δήμος, υδροφόρες, μηχανήματα, προσωπικό, είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που
απευχόμαστε το να γίνει αυτή, να πάμε σε αυτή την κατάσταση, να μπορεί ο Δήμος να παρέμβει την κατάλληλη στιγμή. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρόλο τις συντονισμένες ενέργειες, τα μέσα από τα εναέρια τα οποία υπάρχουν, η φωτιά εξακολουθεί και μένεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάντοτε, όταν είναι ευνοϊκές για τη φωτιά, δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Εχθές που υπήρχαν αυτά τα μέτρα, υπήρχαν συμπολίτες μας που δεν ξέρω πώς σκεφτόντουν. Στο Κρυονέρι, παραδείγματος χάρη, κάποιος πήγε και έκαψε χόρτα και με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να πιάσει φωτιά το σπίτι του γείτονά του και κατ' επέκταση να επεκταθεί η φωτιά. Το ίδιο έγινε και στον Έστω καίγοντας καλαμιές. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει επιπτώσεις. Λοιπόν, άρα, το θέμα δεν είναι μόνο εάν έχουμε τη δυνατότητα να επέμβουμε, αλλά και να προλάβουμε. Και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι πολίτες.